Παρατηρώ ότι κάποιοι ως υποβολή σήμερα λειτουργούν μόνο ως παραγωγή μιας θεατρικής σκηνής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και προς το Προεδρείο, αλλά και προς τους συναδέλφους που συμμετέχουν επί της διαδικασίας, να ζητήσουμε να περιφρουρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Θεωρούμε ότι η αντιπολίτευση έχει έρθει σήμερα με ένα και μοναδικό σκοπό, να προσβάλλει τη διαδικασία, να προσβάλλει την παραγωγή νομοθετικού έργου, να διακόψει τη διαδικασία αυτή του δημοκρατικού εξχρονισμού που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα να εκθέσει την όλη λειτουργία στους φορείς που έχουμε καλέσει. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστούν πολύ σοβαρά εκ μέρους σας οι ανήθικες καταγγελίες του κυρίου Αβγενάκη επί της διαδικασίας, οι οποίες απαγορεύουν στην κυβέρνηση να εκτελέσει το δημοκρατικό της δικαίωμα και να συνομιλεί με την κοινωνία, θεωρώντας ότι όλες οι συνομιλίες με την κοινωνία είναι κατά τα δικά τους μέτρα πιέσεις, εκβιασμοί και μασάζ. Συνάδελφοι, φαίνεται... από την αρχή σας επεσήμανα ότι τελικώς κανείς δεν μίλησε επί της διαδικασίας και τώρα υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, γίνεται μια αντιδικία. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, παράκλησης είναι να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να υποτιμά βουλευτής του Κοινοβουλίου τους φορείς και να θεωρεί ότι δεν έχουν το δημοκρατικό φρόνημα ώστε να περιφρουρήσουν την εκπροσώπησή τους απέναντι σε υπουργούς και δέχονται μασάζ και εκβιασμούς. Φαίνεται ότι έτσι μεγάλωσε ο κύριος Αβγενάκης. Παραβιάζει τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Παραβιάζει τη διαδικασία και τον κανονισμό και σας καλούμε να τον τηρήσετε επανειλημμένος με τις παρεμβάσεις του και γι' αυτό πήραμε το λόγο. Με ανήθικες παρεμβάσεις που φαίνεται ότι τους πειράζει ιδιαίτερα και γιατί προχωράει το νομοσχέδιο και γιατί η κοινωνία τους πιέζει να αλλάξουν θέση, διότι δίπλα του κάθονται συνάδελφοι οι οποίοι μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν χρειαζόταν νομοθετική παρέμβαση. Και απορώ γιατί κάνει τα παράπονά του για τη δημοσιότητα, για την επικοινωνία και τα δημοσιεύματα σε αυτόν τον φορέα και σε αυτή τη διαδικασία, ενώ τόσα χρόνια, τόσους μήνες, την τρομοκρατία που ασκούν τα μέσα ενημέρωση εναντίον των πολιτών δεν την καταγγέλει. Πιθανά γιατί τον συμφέρει να τρομοκρατούν οι πολίτες. Όμως εμείς, και καλώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και τους υποστηρικτές συμπολίτες να τηρήσουμε και να περιορίσουμε τη διαδικασία, να μην επιτρέψουμε διακοπές και να μην δημιουργήσουμε άλλα νεύρα, διότι η ουσία είναι να ακούσουμε τους φορείς και να προχωρήσουμε το νομοθετικό έργο. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν. Εμείς θέλουμε.